Τον Δεκέμβρη του 1972, ο άνθρωπος περπάτησε για τελευταία φορά στην επιφάνεια της Σελήνης. Τώρα, 5 δεκαετίες μετά, ετοιμάζεται η μεγάλη επιστροφή. Μια επιστροφή που αποσκοπεί στη σταθερή παρουσία του ανθρώπου στη Σελήνη. Πάμε λοιπόν μαζί να γνωρίσουμε το πρόγραμμα Artemis. Η μεγάλη επιστροφή στη Σελήνη ξεκινά με την αποστολή Artemis 1. Πρόκειται για μια μη επανδρωμένη αποστολή που θα δοκιμάσει τις νέες τεχνολογίες και τα συστήματα του προγράμματος Artemis. Ο πύραυλος που θα χρησιμοποιηθεί είναι ο ισχυρότερος πύραυλος που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή ο πύραυλος SLS. Είναι σχεδιασμένος από την NASA σε συνεργασία με μεγάλες εταιρείες της διαστημικής και είναι ισχυρότερος από τον Saturn V του προγράμματος Apollo. Ο SLS είναι ένας πύραυλος 2 σταδίων που από άποψη τεχνολογίας δεν είναι κάτι εντελώς καινούριο, μιας και βασίζεται αρκετά στους πυράβλους των διαστημικών λεωφορείων. Στην κορυφή του πυράβλου βρίσκεται το LAS, δηλαδή το σύστημα ματέωσης της αποστολής. Σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά κατά την εκτόξευση, το σύστημα αυτό προσφέρει έναν τρόπο διαφυγής στους αστροναύτες. Κάτω από αυτό βρίσκεται το σκάφος Orion, το οποίο έχει σχεδιαστεί από την Lockheed Martin. Είναι ένας θαλαμίσκος νέας γενιάς, σχεδιασμένος ώστε να μεταφέρει ανθρώπους στη Σελήνη. Όμως, κατά το πρώτο του ταξίδι δεν θα έχει κανονικούς επιβάτες, αλλά 3 κούκλες, δηλαδή 3 ανδρίκελα, εξοπλισμένα με αισθητήρες που θα επιβεβαιώσουν ότι το ταξίδι θα είναι ασφαλές για τον άνθρωπο. Με την αποστολή Artemis 1 θα ταξιδέψει επίσης ένα δείγμα σεληνιακού πετρώματος από την αποστολή Apollo 11, διάφοροι σπόροι δέντρων και φυτών, βότσαλα από τη νεκρά θάλασσα και σημαίες και καρφίτσες που με την επιστροφή του Orion θα δοθούν στους συντελεστές της αποστολής. Επίσης, στο σκάφος θα βρίσκεται η θέα Artemis σε μορφή αγαλματιδίου, φιγούρες Lego, ο Snoopy, ο γνωστός σκυλάκος και για λογαριασμό της ESA, ο Sean το πρόβατο. Ο Snoopy μάλιστα θα επιβεβαιώσει τη στιγμή που το σκάφος θα βρίσκεται σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας, μόλις αρχίσει να αιωρείται. Κάτω από το διαστημόπλιο Orion βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Μονάδα Υποστήριξης, που αποτελεί τη συμβολή της ESA στο πρόγραμμα Artemis. Είναι ένα σύστημα προώθησης του διαστημοπλίου, το οποίο σύν της άλλης παρέχει στο διαστημόπλιο ηλεκτρική ενέργεια, αξιοποιώντας ηλιακούς συλλέκτες. Στο μέλλον, όταν θα υπάρχουν αστροναύτες στο διαστημόπλιο, θα παρέχει επίσης νερό, οξυγόνο, άζωτο και γενικά συστήματα υποστήριξης ζωής. Ακολουθεί ο προσαρμογέας του διαστημοπλίου που εξασφαλίζει τη σύνδεση του Orion με τον πύραυλο SLS. Κάτω από αυτόν βρίσκεται ο προσαρμογέας του 2 σταδίου, ο οποίος θα μεταφέρει κάποια άλλα όργανα και μικρούς δορυφόρους. Το 2 στάδιο, δηλαδή το ανώτερο τμήμα του πυράβλου, ολοκληρώνεται με το σύστημα προώθησης ICPS, το οποίο θα ενεργοποιηθεί όταν διαχωριστούν τα 2 στάδια, ώστε το σκάφος να συνεχίσει το ταξίδι του προς τη Σελήνη. Κάτω από το 2 στάδιο ακολουθεί το 1 στάδιο, που είναι το μεγαλύτερο και κεντρικό μέρος του πυράβλου. Στη βάση του έχει 4 μεγάλες μηχανές τύπου RS-25, οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε διαστημικά λεωφορεία. Πάνω στο 1 στάδιο βρίσκονται επίσης 2 SRBs, δηλαδή 2 πλευρικοί προωθητικοί πύραυλοι στερεού καυσίμου. Είναι ψηλότεροι και ισχυρότεροι από αυτούς που χρησιμοποιούνταν στα διαστημικά λεωφορεία, με τον καθέναν από αυτούς να δημιουργεί προσθετική δύναμη 16 εκατομμυρίων Νιούτων. Οι πλευρικοί πύραυλοι παρέχουν το μεγαλύτερο μέρος της προσθετικής δύναμης που απαιτείται ώστε το SLS να εγκαταλείψει τη γήινη ατμόσφαιρα. Θα λειτουργούν μόνο για τα 2 πρώτα λεπτά μετά την εκτόξευση και σε συνδυασμό με τις 4 μηχανές του 1 σταδίου δημιουργούν μια συνολική προσθετική δύναμη της τάξης των 39 εκατομμυρίων Νιούτων. Ενδεικτικά, ο Saturn V του προγράμματος Apollo ανέπτυσε δύναμη 34,5 εκατομμυρίων Νιούτων. Η αποστολή Artemis 1 θα εκτοξευθεί το νωρίτερο στα μέσα του Νοεμβρίου. 4 ημέρες μετά την εκτόξευση, το σκάφος Orion θα μπει σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη και θα προσεγγίσει την επιφάνειά της, φτάνοντας σε απόσταση 100 χιλιόμετρων από αυτήν. Στη συνέχεια θα μπει σε μια αρκετά ελλειπτική τροχιά που θα το οδηγήσει στην πιο απομακρυσμένη απόσταση που έχει βρεθεί ποτέ σκάφος ικανό να φιλοξενήσει ανθρώπους, δηλαδή στην απόσταση των 450.000 χιλιόμετρων από τη Γη. Ύστερα, το Orion θα κάνει άλλη μια περιφορά γύρω από τη Σελήνη, προτού ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής. Κατά την επιστροφή, λίγο πριν την είσοδο στη γήινη ατμόσφαιρα, η Ευρωπαϊκή Μονάδα Υποστήριξης θα αποσυνδεθεί από το Orion και το σκάφος θα εισέλθει στην ατμόσφαιρα σχεδόν σαν μετεωρίτης, με την τρομακτική ταχύτητα των 40.000 χιλιόμετρων ανά ώρα. Η θερμοκρασία που θα αναπτυχθεί γύρω από το σκάφος θα ξεπεράσει τους 2.700 βαθμούς Κελσίου.
Η θερμική ασπίδα του σκάφους είναι φυσικά σχεδιασμένη ώστε να αντέχει τέτοιες θερμοκρασίες, ενώ το Orion πέφτει με τη μεγάλη του πλευρά ώστε να επιβραδύνει χάρη στην αντίσταση του αέρα. Όταν τελικά φτάσει σε σχετικά χαμηλό υψόμετρο, θα ανοίξουν αλεξίπτωτα ώστε να προσταλασσωθεί με ασφάλεια. Η αποστολή Artemis 1 θα μεταφέρει σε σεληνιακή τροχιά 10 CubeSats, δηλαδή μικρούς δορυφόρους με διαστάσεις 10 επί 20 επί 34 εκατοστά. Ο καθένας από αυτούς τους δορυφόρους θα μελετήσει τη Σελήνη και το περιβάλλον της με διαφορετικό τρόπο. Για παράδειγμα, ο αμερικάνικος Lunar Ice Cube του Morehead State University στοχεύει στην ανίχνευση νερού και ουσιών που θα ήταν απαραίτητες για τη διαμονή των αστροναυτών στη σεληνιακή επιφάνεια. Ο πιο εντυπωσιακός δορυφόρος όμως είναι ο ιαπωνικός Omotenashi, ο οποίος θα απελευθερώσει ένα nanolander, δηλαδή ένα μικροσκοπικό σκάφος προσεδάφισης. Η μάζα του σκάφους είναι μικρότερη από ένα κιλό και θα προσεδαφιστεί και θα μελετήσει τη σεληνιακή επιφάνεια και την ακτινοβολία που προσπίπτει σε αυτήν. Εάν η αποστολή πραγματοποιηθεί με επιτυχία, το Omotenashi Lander θα είναι το μικρότερο σκάφος που θα έχει προσεδαφιστεί ποτέ στη Σελήνη. Η πρώτη επανδρωμένη αποστολή του προγράμματος Artemis θα είναι η αποστολή Artemis 2. Η αποστολή αυτή θα εκτοξευθεί το 2024 με 4 αστροναύτες, ένας εκ των οποίων θα είναι Καναδός. Θα πραγματοποιήσει μία περιφορά γύρω από τη Σελήνη, φτάνοντας σε απόσταση περίπου 7.500 χιλιόμετρων από την επιφάνειά της. Μετά από ένα ταξίδι που θα διαρκέσει από 8 μέχρι 21 ημέρες, θα επιστρέψει τελικά στη Γη. Άρα κατά την αποστολή Artemis 2 δεν θα πραγματοποιηθεί προσελήνωση, αλλά θα είναι μια πρώτη δοκιμή του σκάφους Orion με πραγματικό πλήρωμα. Όπως και η αποστολή Artemis 1, η αποστολή Artemis 2 θα φέρει μικρούς δορυφόρους που θα επιτρέψουν την ολοκλήρωση μικρότερων αποστολών. Η αποστολή που θα τοποθετήσει και πάλι τον άνθρωπο στη σεληνιακή επιφάνεια είναι η αποστολή Artemis 3. Μάλιστα, θα μας επιτρέψει να δούμε την πρώτη γυναίκα και τον πρώτο μη λευκό άνθρωπο να περπατούν στην επιφάνεια του φεγγαριού. Ο συμβολισμός αυτών των επιλογών είναι προφανής. Η εξερεύνηση του διαστήματος αφορά όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως φίλου ή φιλής. Εκτός από όλα τα προηγούμενα συστήματα που θα έχουν ήδη δοκιμαστεί, για την προσελήνωση απαιτείται ένα ακόμα σκάφος. Το σκάφος που θα παραλάβει τους αστροναύτες από τη σεληνιακή τροχιά και θα τους προσεδαφίσει στη Σελήνη. Στη συνέχεια θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να φύγει από την επιφάνεια της Σελήνης και να επιστρέψει στο σκάφος Orion που θα παραμένει σε τροχιά. Στην αποστολή Apollo 11 το 1969, τον ρόλο αυτό έπαιξε η σεληνάκατος Eagle. Για την αποστολή Artemis 3, ο ρόλος της σεληνάκάτου πέφτει στο Starship HLS της SpaceX. Αυτό σημαίνει ότι για να πραγματοποιηθεί η αποστολή Artemis 3, η SpaceX είναι υποχρεωμένη να έχει ολοκληρώσει και να έχει ήδη δοκιμάσει αυτή τη μορφή του Starship. Στην αποστολή Artemis 3 θα συμμετάσχουν συνολικά 4 αστροναύτες. Οι 2 από αυτούς θα παραμείνουν στο σκάφος Orion, ενώ οι άλλοι 2 θα προσελεινωθούν σε μια περιοχή κοντά στο νότιο πόλο της Σελήνης. Στη συνέχεια θα εξερευνήσουν τη σεληνιακή επιφάνεια περίπου για μία εβδομάδα. Ο λόγος που επιλέχθηκε η συγκεκριμένη περιοχή της Σελήνης είναι ότι εκεί έχουν βρεθεί αρκετοί κρατήρες που φιλοξενούν νερό σε παγωμένη μορφή. Άλλωστε, η συλλογή νερού από τη σεληνιακή επιφάνεια είναι ένας από τους βασικούς στόχους της αποστολής. Όταν η αποστολή ολοκληρωθεί, το Starship HLS θα επιστρέψει τους 2 αστροναύτες στο σκάφος Orion και θα ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής. Κομβικό ρόλο στο πρόγραμμα Artemis και τη σεληνιακή εξερεύνηση θα παίξει η κατασκευή ενός διαστημικού σταθμού γύρω από τη Σελήνη. Ο σταθμός αυτός θα ονομάζεται Gateway και θα παρέχει ουσιαστική υποστήριξη για μακροπρόθεσμη διαμονή στη σεληνιακή επιφάνεια. Η NASA ήδη συνεργάζεται με άλλα κράτη και εταιρείες για τη δημιουργία του σταθμού, με κορυφαίους συνεργάτες στους διαστημικούς οργανισμούς της Ευρώπης, του Καναδά και της Ιαπωνίας. Ο Gateway θα αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια και θα χρησιμεύει ως κόμβος επικοινωνίας. Θα περιέχει μονάδα προσωρινής διαμονής για αστροναύτες, επιστημονικό εργαστήριο και χώρο αποθήκευσης για ρόβερ και άλλα οχήματα των χωρών που θα συμμετάσχουν στην κατασκευή του. Στόχος είναι τα πρώτα τμήματά του να εκτοξευθούν από τη Γη στο τέλος του 2024. Αργότερα, η επανδρωμένη αποστολή Artemis 4 θα βοηθήσει στη διαμόρφωση και συναρμολόγηση του Gateway και μάλιστα ενδέχεται να μεταφέρει στο σταθμό τον πρώτο Ευρωπαίο. Είναι φανερό λοιπόν ότι σκοπός του προγράμματος Artemis δεν είναι απλά η επίσκεψη, αλλά η μόνιμη παρουσία του ανθρώπου στο φεγγάρι. Είναι λοιπόν το πρώτο βήμα για τη δημιουργία σεληνιακής βάσης, αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να επισκεφτούμε κάποτε τον κόκκινο πλανήτη.
Ίσως λοιπόν, στόχοι και τόσο μακρινό μέλλον, οι κάτοικοι της Σελήνης να βλέπουν μια υπέρλαμπρη γη στο σεληνιακό ουρανό, χαρίζοντάς μας την προοπτική μιας ενωμένης ανθρωπότητας. Εδώ ολοκληρώθηκε το επεισόδιο για το φιλόδοξο πρόγραμμα Artemis, που θα μας επιτρέψει να δούμε και πάλι τον άνθρωπο να περπατά στη Σελήνη. Εμείς φυσικά θα τα ξαναπούμε στο επόμενο διαστημικό μας ταξίδι. Γεια χαρά!